Έτσι λοιπόν. Αρέσει. Ακριβώς όπως το φανταζόμουν. Ένα μικρό, ήσυχο χωριό, όχι πολύ μεγάλο. Βρετανικό μέρος για να αρχίσει την καριέρα του ένας δάσκαλος. Εγώ είμαι ο Λέων Στεφάνοβιτς. Τον Τζίνσι. Καλά, εμένα με προσέλαβε ο Δόκτωρ Ζουμπρίτσκι για να κάνω μαθήματα στην κόρη του. Εκτός κι αν η κόρη μας λέει τέτοιο χοντρό ψέμα για την ηλικία της.
Κασμίρ. Τσακισμένος από το γεγονός, αυτοκτόνησε! Έσκαψε τον τάφο του. Μπήκε μέσα και έριξε τα χώματα από πάνω. Έριξε όλη του την οργή και το θυμό στο Χουλιέτσνικο. Νάτι, Νάτι, έρχεται! Να μην μπορούν να φύγουν από το χωριό μέχρι να πάρω την τελική μου εκδίκηση. Δάσκαλος είμαι εγώ, όχι εξορκιστής. Λένε αυτός εδώ σκέφτηκε. Σκέφτηκε. Πώς είναι. Πώς είναι τι. Να σκέφτεσαι. Θέλετε να πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί ποτέ. Εγώ προσωπικός, ποτέ. Όσο για τη Λένια, προσωπικός σου δέχεται. Μπορώ να τη Σοφία. Από εδώ. Όχι, είναι στο δωμάτιό της τώρα. Λες έχει μάθημα τραγουδιού. Κάνει μάθημα τραγουδιού. Ναι, με τον Καναρίνη. Και τον καημένο κάνει ό,τι μπορεί. Άσχαλε. Ναι. Σου παρουσιάζουμε την κόρη μας. Σοφία Ιρένα Ελίνια Ζουμπρίτσι. Σοφία. Από εδώ καινούργιος σου δάσκαλος. Λέον Τολτσίνσκι! Πρώτη φορά νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά! Συγκεντρώ σου, Λέον, μαθήτριά σου είναι, όχι αντικείμενο του πόθου σου. Ξέρεις τι έκανε πριν από λίγο ο δάσκαλος, Σοφία μου! Σκεφτόμενε, δεν είναι υπέροχο! Ναι, μαμά! Ας πει λίγο, Βρίτσι, καθίστε! Να σε λέω, Σοφία! Αχ, έχει πολύ καιρό να κάνει προφορικό διαγώνισμα, δάσκαλε! Θα μου άρεσε πολύ να με λες, Σοφία! Ναι, είπες! Πες μου, Σοφία, θα με βοηθήσεις! Φυσικά! Ναι! Μπορείς να με λες, Σοφία! Δεν έχω δει ποτέ τη Σοφία τόσο ευτυχισμένη, Λένια. Σκέφτεσαι ό,τι σκέφτομαι. Αφού ούτε εσύ μπορείς να σκεφτείς, Νικολάη, άρα ούτε κι εγώ, επομένως, δεν σκέφτομαι ό,τι δεν σκέφτεσαι. Αν είναι αλήθεια αυτά που δεν σκεφτήκατε, τότε εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Πείτε μου, είσαι φιλό. Εκείνος το όνομά του με ενδιαφέρει. Έχεις ακούσει για τον κόμιτα Γκρέγκορ του Κουλιέτσνικο. Είναι από αυτούς που έριξαν επάνω μας την κουτάρα. Ο τελευταίος πρόγονος. Απόγονος, απόγονος. Αυτό! Της κάνει πρόταση γάμου δύο φορές την ημέρα. Δύο φορές την ημέρα! Αδειά σου βρίσκει, παντρευτή έναν Ιουσέκεβιτ, τότε η απόγονη! Πρόγονη! Η πρόγονη του! Θα ικανοποιηθούν! Και η κουτάρα θα χαθεί! Να σβήσει! Κάνε μας μια χάρη. Πες μας για μια τελευταία φορά την ερώτηση. Μας κάνει να αισθανόμαστε κάτι. Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου. Ναι. Τι. Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση. Ο σκοπός ναι. Της υπάρξεως του ανθρώπου είναι... Ναι. 12. Θέλετε και την απάντηση. Ναι. 12. Είδες, λέει. Και σε αυτό η απάντηση ήταν 12. Φεύγω. Εγώ θα καθόμουν εδώ και θα προσπαθούσα να σπάσω την κατάρα. Αλλά μετά από αυτό το 12... Δάσκαλε! Σοφία! Πρέπει να σου μιλήσω. Όλα εξαρτώνται από το αύριο. Κι εγώ αν έφτανα στα χείλια σου, θα χανώ. Αχ, θέλεις να με φιλήσεις? Ναι, μόνο την καρδιά. Όχι, ενώ με τα χείλια σου. Άμα ήταν άσχημη, θα βρισκόμουν ήδη πίσω στη Μόσχα.
Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου. 12. Δίγερα.
Ηλία! Σοβάστε όλοι. Θέλει να μας μιλήσει ο δάσκαλος. Τι έγινε, μορφώθηκε ή όχι? Τίποτα. Θέλω να ζητήσω το χέρι της. Καλό παιδί φαίνεται, Λένια. Εσύ τι λες, να το τη δώσουμε την κόρη μας? Μα μόνο το χέρι της ζήτησε, Νικόλα. Ας το αφήσουμε στον ύψιστο. Ό,τι αποφασίσει εκείνος. Το παιδάκι μου! Αλληλία! Αχ, κορελιά! Τι κάνεις εκεί, Λέο? Απολαμβάνω τις τελευταίες στιγμές της λογικής μου. Είμαστε πολύ καλά. Σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Κέντε! Ακούστε, η καμάρα της εκκλησίας. Μπορεί να μη σου ξαναπώ αυτά τα λόγια, Σοφία. Έφτασε η ώρα. Να θυμάσαι για πάντα τα λόγια μου, Σοφία. Σ' αγαπάω, Σοφία. Πήγαινε, άντρα μου, πήγαινε, πες το. Πήγαινε, πες ότι είναι στην άδεια να παντρευτούν. Θέλω να ξέρει όλο το κουλιέτσινικο ότι... Και όλα βαίνουν καλώς. Μαμά, μπαμπά, ακούστε κι εσείς όλοι. Ο Λέων θέλει να μας πει κάτι. Λέω, μίλα. Μίλα, πού είναι να μίλα? Δεν τα βλέπω. Έχεις να πεις. Μα, δεν έχω κάτι να πω. Ναι μου, θέλεις ακόμη να παντρευτείς. Όχι εμένα. Έχω ένα πήγον γράμμα για σένα. Πρέπει να συνηθίσω την ηλιδιότητά μου. Γιατί δεν γίνεσαι πολιτικός? Χτύπησε το ρολόι. Κάναμε μάθημα. Θυμάσαι τι λέγαμε? Έλεγες ότι μ' αγαπούσες και ότι έπρεπε να το θυμάμαι να το ξεχνούσες εσύ μετά τις 9. Δεν είμαι ηλίθιος. Παρήσανα τον ηλίθιο. Έχω ακόμη τα νερά μου. Η ηλίθιότητα του Κουλιέτσινικο οφείλεται στο φόβο και στην ενοχή και στην υποταγή σε κάποιον τύραννο. Έχω ένα σχέδιο για να σπάσει κατάρα και να σωθείτε από το Γιουσέκη της. Μα τι σχέδιο? Να παντρευτείς το Γιουσέκη της. Αχ, να πω, είσαι ηλίθιος. Μα το πάντα για να είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Ό,τι έχω και δεν έχω. Ο κόσμος θα με χειροκροτούσε. Δεν χειροκροτάνε όμως και ανησυχώ. Και δεν θα φορούσε αυτό το απέσιο ρούχο. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να παντρευτούν. Γι' αυτό λοιπόν σας έφερα. Μόλις φύγετε από εδώ μέσα να ρίχνει κατακλείσμα. Καλημέρα, Κόμι Γιουσέκοβιτς. Με θυμόσαστε, η μοντάτε τάδε Τολτσίνσκι. Από μωρό, ο πατέρας μου έλεγε. Γκρέγκορ, ιτς βάνια στα ρόστα για τ' μηνιά λεκό. Έβανια μάιντ. Γκρέγκορ, άμα θέλεις να κρατήσεις τη δύναμή σου, δεν πρέπει να είσαι καλός με τους χωριάτες. Πρέπει να σε φοβούνται και να σε τρέμουν. Έτσι λοιπόν δεν κάνετε κάτι συμπαθητικό για να σας αγαπήσει όλο το χωριό. Σπάτε την κατάρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να παντρευτείς ο φίλος. Ή κάποιον άλλο. Γιουσέκεβιτς. Αν υιοθετούσατε κάποιον. Α, και ποιος. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Εγώ. Λοιπόν. Πάντα ήθελα ένα γιο. Κι εγώ ποτέ δεν μπόρεσα πατέρα. Λέων, παιδί μου, θέλεις να σε υιοθετήσω? Θέλω, παπά. Δεν ξέρεις πώς να περάσεις, δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα. Δεν σε παθήσει ο κόσμος. Δεν βλέπεις τα πρόσωπά τους ήδη σε συμπαθούνται. Αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να παντρέψουμε αυτούς τους δύο νέους. Και χάρη στην καλή θέληση του αγαπητότατου μας Κόμι. Εσύ λέει, γε του Κόμι, Μιχαήλ, Πρετός και Γιώργος, Γιουσακεβίτς! Όχι, όχι! Το κάνετε σήμερα, παρακαλώ, σήμερα έχουμε γιορτή! Εσύ, Σοφία, δέχεσαι για σύζυγό σου, τον γιο του Κόμι. Τον δέχομαι. Με αυτό το δαχτυλίδι, παντρευόμαστε. Με αυτό το δαχτυλίδι, παντρευόμαστε! Μόνο το ζώο, σας παρακαλώ! Παντρευόμαστε. Με την
εξουσία που μου δίνει ο νόμος. Εγώ, ο δικαστής του Κουλέσνικο, σας ονομάζω! Μια στιγμή. Αυτός ο γιος δεν είναι γιος μου. Αυτός ο νέος δεν είναι γιος μου. Τι... Αυτό δεν είναι χαρτί, αυτό είναι αίτηση διαζυγίου. Τι, τι! Που σημαίνει ότι δεν είμαστε πια ζεύγος. Εμένα θα παντρευτεί η Σοφία, δε. Λέω, διαφωνήσω ή με αυτό το γάμο. Είναι από τα έχω τελειώσει χαμένα. Σοφία, δέχεσαι για σύζυγό σου, προκόπη. Αντίο και πάντα. Τότε, με την εξουσία που μου δίνει ο νόμος, εγώ, ο δικαστής του Κουλέσνικο, σας ονομάζω! Για μια στιγμή! Δεν έχω... Τι θέλεις! Δεν έχω παραλάβει ακόμα το επίγον γράμμα μου! Δεν είναι άσχετο, δικαστά! Ναι, έφερε το γράμμα για τον δάσκαλο! Πέθανε ο θείος μου και μοναδικός μου συγγενής στην Πετρούπολη. Θρύνησε για την ατυχία του που δεν την απέφυγε, παρόλο που άλλαξε το όνομά του σε Ντολτσίνσκι. Και πώς ήταν πριν το όνομά του? Γιουσέντεβιτς! Αυτή τη φορά θα παντρευτεί το σωστό. Έλα, κόρη μου. Έλα, κόρη μου. Τρίχες, είναι ένας παλιός λογαριασμός από τη Μόσχα ότι χρωστάω κοινόχρηστα. Γιολάτε, δεν θα βάλω το όνομα σου μέχρι να την παλιά σου να δει. Αντεβεί! Πότε! Πάμε καλέ! Εδώ γίνεται το γάμο. Λέω, δεν έχεις γιορτή. Δέχομαι. Σοφία, δεν έχεις γιορτή. Κανείς δεν τηρήσει κανείς. Η κυρία Ζουμπρίτσκι, η
πρώτη πρόεδρος γυναίκα στο Πουλιέτσι. Πράτα μου έτσι. Για την μόνο με ραντεβού. Αλλά γι' αυτός έκανε μεγάλη καριέρα. Έγινε ένας από τους καλύτερους γιατρούς της Ρωσίας και πρόσφατα εκλέχθηκε μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Μόνο που ακόμα δεν ξέρει να ανοίγει βάζα. Σοφία! Ήτανε και είναι ένα θαύμα. Από αυτήν έμαθα ότι τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμο, καλό ή κακό, που να καταστρέφει μια ερωτευμένη καρδιά. Έχει μια σοφία η Σοφία μου που δεν την βρίσκεις ούτε στα βιβλία. Όσο για μένα, εγώ παρέμεινα δάσκαλος. Αλλά δεν προλαβαίνω. Οι δάσκαλοι ποτέ δεν προλαβαίνουν. Υπάρχουν τόσα πουλιέψικο στον κόσμο.